Την πρόσκληση και είναι τιμή μου και χαρά μου που είμαι μέσα. Λοιπόν, κύριε Αποστόλη, έχουμε το τελευταίο διάστημα τις πληροφορίες και τις συγκεντρώσεις των αγροτών. Απειλούν με κινητοποιήσεις. Βασικά τους αιτήματα είναι το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Λένε ότι τριπλασιάζονται οι εισφορές τους, ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, ότι πληρώνουν πάρα πολλά από το εισόδημά τους. Εσείς έχετε έρθει σε επαφή μαζί τους, κάνετε συναντήσεις τακτικές. Τι τους λέτε? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε, όπως όλοι οι αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι και οι Έλληνες αγρότες έχουν προβλήματα. Προβλήματα τα οποία εγώ θα έλεγα περισσότερο έχουν σχέση με το κόστος παραγωγής, με την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων και λιγότερο με αυτά που μπαίνουν, για τον απλούστατο λόγο ότι όσον αφορά, για παράδειγμα, το φορολογικό, η καθιέρωση ατομικού αφορολογίου του ορίου, αυτά τα 8.600 συν 2.000 περίπου, εάν υπάρχει μια τετραμελής οικογένεια, αντιλαμβάνεστε ότι και σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλώ εγώ από το Υπουργείο Οικονομικών και αναφέρονται στις δηλώσεις καθαρού φορολογητέου εισοδήματος των αγροτών, περίπου το 95% των Ελλήνων αγροτών δεν θα πληρώσει, τουλάχιστον για το 2010, για το 2017 που ξεκινάει ο χρόνος εφαρμογής της νέας ρύθμισης, ούτε ένα ευρώ φόρο. Πόσο μάλλον όταν οι συγκεκριμένοι αγρότες, επειδή είχαν προκαταβάλει τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε φτάσει στο 75% της προκαταβολής του φόρου να καταβάλλεται, αυτά τα χρήματα όλα θα επιστραφούν. Άρα λοιπόν, περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση δεν θα υπάρξει. Αντίθετα, μάλιστα από 20.000 και κάτω οι αγρότες που έχουν εισόδημα θα έχουν είτε ωφέλεια είτε δεν θα πληρώσουν καθόλου. Αυτό για το 17 μόνο. Ξεκινάμε το 17 και αυτό είναι το φορολογικό σύστημα, το οποίο τουλάχιστον με την ισχύουσα νομοθεσία θα ισχύσει τα επόμενα χρόνια. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα από εκεί και πέρα. Μάλιστα, για το... Όσον αφορά το ασφαλιστικό, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Διπλασιάζονται οι εισφορές τους. Ναι, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Η μετάβαση του ΟΓΑ στον ΕΦΚΑ ήταν μια μετάβαση επώδυνη για τον αγροτικό χώρο, τουλάχιστον από πλευράς ασφαλιστικών εισφορών, αλλά ταυτόχρονα όμως πρέπει να δούμε τι προσφέρει. Καταρχήν προσφέρει κάτι το οποίο ήταν ζητούμενο για τους αγρότες μέχρι τελευταία στιγμή, την εθνική σύνταξη, που σημαίνει τα 384 ευρώ θα λειτουργήσουν ως εθνική σύνταξη μετά από 5 χρόνια και από εκεί και πάνω θα λειτουργεί η ανταποδοτικότητα των εισφορών που πληρώνουν. Δηλαδή θα παίρνουν και αυτή μια σύνταξη που τουλάχιστον θα ξεπερνάει τα 500-600 ευρώ. Τι έγινε σε αυτό, τι γίνεται σε αυτό το διάστημα των 5 ετών μεταβατικής, θα έλεγα, περίοδου για το ασφαλιστικό των αγροτών? Εκεί λοιπόν λαμβάνεται ως βασικό σημείο αναφοράς το ασφαλιστέο εισόδημα του μισθωτού, του ανειδίκευτου μισθωτού, το κατώτερο, και μάλιστα σε ποσοστό 70%, και πάνω σε αυτό υπολογίζεται το ασφάλιστρο. Η ιδιαιτερότητα της μεταχείρισης αυτής στον αγροτικό χώρο σε σχέση με τους υπολείπους εργαζόμενους. Και αυτό θα γίνεται σταδιακά, σιγά σιγά θα αυξάνει μέχρι το 2021. Υπάρχει όντως ένα προβληματάκι αυτή την ώρα που τους απασχολεί, ότι η επιβάρυνση του 2016 του δευτέρου εξαμήνου είναι υψηλή και δεν μπορούν να την πληρώσουν, και γι' αυτό λέμε να γίνει μια μετάβαση στο 2017 και μάλιστα προς το τέλος του 2017, όταν θα έχουμε τις επιστροφές φόρου που σας είπα προηγούμενα. Γι' αυτό συνδυάζουμε φορολογικό με ασφαλιστικό, που στο τέλος αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο δεν θα έχουν καμία επιβάρυνση συνδυάζοντας και τα δύο, αλλά μάλιστα θα βγουν είναι και ωφελή. Είναι σε καλύτερη κατάσταση δηλαδή οι αγρότες σήμερα, κύριε Υπουργέ, από ό,τι πριν από 2, 3 ή 4 χρόνια? Γιατί αν είναι σε καλύτερη κατάσταση, αν είναι τόσο καλά τα πράγματα στον αγροτικό τομέα, τότε, συγγνώμη που θα το πω, δηλαδή, γιατί βγαίνουν στους δρόμους, γιατί διαμαρτύρονται, γιατί πιέζουν? Θα σας πω λοιπόν ότι όντως ο αγροτικός χώρος, είπα και προηγούμενα, είχε και έχει προβλήματα. Υπάρχει η ιδιαιτερότητα του χώρου και αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο υπάρχει ο κοινοτικός προϋπολογισμός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την ώρα κοινοτικό προϋπολογισμό έχει στον αγροτικό χώρο. Γιατί όντως υπάρχει πρόβλημα ανταγωνιστικότητας των αγροτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης ειδικά. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα την οποία την προσέχουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Λέστε όμως τώρα τι σημαίνει. Όντως από το 2010 μέχρι το 2014 είχαμε μια πτώση του εισοδήματος. Εγώ δεν
το λέω από μόνος μου, στοιχεία της Γεωροστάτ εδώ, τα οποία δείχνουν, αρκεί να σας δείξω αυτό το πίνακα, όπου το αγροτικό εισόδημα της Ελλάδας είναι τρίτο στη σειρά από την πλευρά, ναι, την κατεύθυνση της αύξησης, ενώ όπως βλέπετε εδώ υπάρχουν τόσες πολλές χώρες προς τα κάτω που μειώνεται το εισόδημά τους. Πάμε καλύτερα, έχουμε μια αύξηση γύρω στο 12% το 15. Κάτι ανάλογο εμφανίζεται και το 16. Αν όμως δούμε και το μεγάλο κομμάτι των εξαγωγών, όπου το ξέρετε όλοι ότι οι εξαγωγές, ειδικά των αγροτικών προϊόντων, είναι αυτές που κρατάνε λίγο τα πράγματα. Και το λέω κρατάνε λίγο τα πράγματα γιατί έχουμε, είναι γνωστό ότι έχουμε έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο εισαγών-εξαγών, όμως στα αγροτικά προϊόντα και ιδιαίτερα στα τρόφιμα, οφείλω να σας πω το εξής. Έχω εδώ πάλι σχετικό πίνακα, δεν είναι τη Γεωροστάτ, δεν είναι δική μου αυτή πίνακες, όπου λοιπόν, ενώ είχαμε πριν 2 χρόνια γύρω στα 2 δις έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων, έχουμε φτάσει το 2016 στα 600 εκατομμύρια. Και αυτό, όταν έχουμε μια εντυπωσιακή πορεία ανόδου, είναι χαρακτηριστικό. Έχουμε και τον κύριο Βαγγέλη Μπούτα στο παράθυρο. Είναι χαρακτηριστικό, είναι χαρακτηριστικό. Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας. Για να δούμε τι λένε και οι αγρότες. Βεβαίως. Τι λέει και ο κύριος Μπούτας. Βεβαίως. Κύριε Μπούτα, όπως μας τα περιγράφει ο Υπουργός. Να ολοκληρώσω μόνο, ναι, αυτό. Να ολοκληρώσετε αυτό. Μόνο το να μας απαντήσει ο κύριος. Οι εξαγωγές του 2016 στα οποροκυπευτικά, στα φρούτα, ξεπεράσαν το 1,5 εκατομμύριο τόνους. Μιλάμε για ρεκόρ δεκαετίας. Είναι τέτοια η ποιοτική υπόσταση των αγροτικών προϊόντων διεθνώς, όπου υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Πόσο μάλλον ειδικά στα ζωικά προϊόντα. Σταματώ εδώ. Θα πούμε περισσότερο. Ναι, όχι, με τον κύριο Μπούτα, εγώ νομίζω ότι πια το ενδιαφέρον. Γιατί αν είναι όλα αυτά, Νίκο, που μας λέει ο Υπουργός, τότε ο κύριος Μπούτας και όλοι. Γιατί και εγώ Θεσσαλός είμαι και τους ξέρω. Λοιπόν, όλοι οι Καρδιτσώτες, οι Βολιώτες, οι Τρικαλινοί και οι Λαρισαίοι δεν θα έπρεπε να είναι στους δρόμους. Νομίζω ότι ο διάλογος θα γίνει ανάμεσα στον κύριο Μπούτα και στον κύριο Υπουργό. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Να δούμε τι γίνεται. Κύριε δεν Μπούτα, είπα ότι δεν έχουν προβλήματα. Ότι, ναι, δεν... Λοιπόν, κύριε Μπούτα, όταν έφυγα από το γραφείο σας ότι τους είπα ότι είναι δεμένα τα χέρια σας λόγω μνημονίου οι αγρότες. Γιατί αμφιβάλλουν, δεν θέλω να διακόψω το. Αμφιβάλλουν ότι υπάρχει μια συμφωνία, ένα μνημόνιο. Αμφιβάλλουν ότι υπάρχει μια κοινή αγροτική πολιτική που μας περιορίζει τη δραστηριότητά μας. Δεν μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε εμείς όπως θέλουμε. Κύριε Μπούτα, σας παρακαλώ. Κύριε Μπούτα, καλησπέρα. Καλή χρονιά. Ο Υπουργός και η κυβέρνηση λένε ότι τουλάχιστον για το ασφαλιστικό και το φορολογικό για αυτόν τον χρόνο οι περισσότεροι αγρότες δεν θα πληρώσουν παραπάνω. Ναι, ο Υπουργός κάνει συνδυμάκια, ναι. Τρίπλες. φέρνει στοιχεία το 2015. Εδώ θα φορολογηθούμε το 2016. Δεν μπορώ να έχω στοιχεία το 2016. Πόσοι χαρακτηρίζονται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, 270.000. Πόσοι είναι, χαρακτηρίζονταν το 2015 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, 700.000. Άρα αυτοί που φεύγουν από το κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα πληρώσουν με 22% από το πρώτο ευρώ. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, είπε ο Υπουργός ότι θα επιστραφούν οι παρακρατήσεις. Οι προκαταβολές μάλλον. Δικά μας δάνεια. Μα ποιος δάνειζε το κράτος. Δανείζουμε το κράτος εμείς που ξεκληριζόμαστε και είναι και χάρη ότι θα μας δώσουν πίσω τα χρήματα και είναι επιτυχία. Άλλο ζήτημα. Μειώθηκαν οι εισαγωγές. Με τι να αγοράσει ο κόσμος στην κρίση, αφού μειώθηκε η κατανάλωση. Δεν θα μειωθούν οι εισαγωγές. Και είναι επιτυχία αυτό. Είπε για τις εξαγωγές. Ναι. Είπε ότι κρατάνε οι εξαγωγές. Κρατάνε οι εξαγωγές. Δεν είπα μειώθηκαν οι εισαγωγές, είπα αυξήθηκαν οι εξαγωγές. Όχι, είπατε ότι μειώθηκαν οι εισαγωγές. Και βεβαίως αυξήθηκαν και οι εξαγωγές. Αλλά οι εξαγωγές αυξήθηκαν. Οι αγρότες δεν είδαν να καλυτερεύει το εισόδημά τους. Το θέμα όμως, κύριε Μπούτα, ότι είναι τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά που λέτε. Εδώ ο κύριος Υπουργός έφερε στοιχεία και λέει ότι οι αγρότες που έχουν τα χαμηλά εισοδήματα, σύμφωνα με αυτά που δηλώνουν, δεν θίγονται. Τα υπόλοιπα είναι θέματα. Είναι παλιά τα στοιχεία. Τι είναι παλιά τα στοιχεία. Και δεν βάζει το. Πόσοι θα φύγουν από το κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που θα ευεργετηθούν. Γιατί. Και εμείς παλέψαμε να πάει το αφορολόγηση το 8.500 με 9.500 με παιδιά. Αυτοί που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που έχουν ένα καφενείο, που κάνουν μια δουλειά, που έχουν 20 στρέμματα αλλά κάνουν και κάποια μεροκάματα,
Αυτοί δεν θα είναι αγρότες. Δεν θα ευεργετηθούν. Το γεγονός, κύριε Μπούτα, ότι έχετε για πρώτη φορά φορολόγιο του οι αγρότες, το βλέπετε θετικά εσείς ή πιστεύετε ότι εξανεμίζεται μέσα στη γενικότερη ύφεση και κρίση? Κοιτάξτε, καταρχήν το θεωρούμε ότι είναι η κατάκτηση του αγώνα. Δεύτερο, έρχεται το ασφαλιστικό και το εξανεμίζει. Άρα θετικό. Τρίτον, ισχύουν τα κριτήρια διαβίωσης. Που δεν μιλάνε καθόλου γι' αυτό. Άμα ένας έχει ένα παιδί και ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο, αντιγιά, είναι 12.000, πρέπει να πληρώσει με 22% και 100% προκαταβολή το πάνω από τα 9.500 ή 8.500. Ισχύουν και για τους άλλους επαγγελματικούς κλάδους αυτά όμως, τα κριτήρια. Εμείς παλεύουμε μαζί με τους άλλους. Γι' αυτό λέμε να μην πειράσει ο κοινωνικός αυτός. Απλώς, κύριε Μπούτα, εσείς, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, εσείς τι ζητάτε, ποιο είναι το αίτημά σας, το βασικό αίτημα, για να μας απαντήσει και ο Υπουργός? Εντάξτε, από πέρυσι, γιατί βγήκε και στον 1984 ο Υπουργός, τον άκουσα και είπε ότι δεν έχουμε αιτήματα, από πέρυσι ισχύουν τα αιτήματα που δώσαμε και στον κύριο Αποστόλου και στον Πρωθυπουργό. Εντάξει, τον Πρωθυπουργό τα συμπτύξαμε σε 6. Αλλά ισχύουν όλα τα αιτήματα, συν τα καινούργια ζητήματα που προέκυψαν φέτος με τον ακατάσχητο λογαριασμό ή ποσό, που είναι μόνο 1.250 για τους αγρότες, τα οποία είναι τίποτα, γιατί ο αγρότης πληρώνει τη μία φορά ή δύο φορές το χρόνο, άρα το πολύ που είναι να έχει 2.500 ακατάσχητο και οι άλλοι έχουν ανάλογα με το 1.250 πάει 15.000 το χρόνο. Πώς θα ζήσει, πώς θα πληρώσει, πώς θα συνεχίσει να καλλιεργεί ο αγρότης. Άρα ζητάμε, το δεύτερο είναι ότι σαν καινούριο αίτημα, πέρα από αυτά που ισχύουν από πέρυσι, είναι οι ζημιές που υπέστησαν με καλλιέργειες από αιτίες που δεν καλύπτουν το κανονισμό του ΕΛΓΑ. Πλημμύρες, δύο φορές πλημμύρες που πάθαν μεγάλες ζημιές. Ή καθυστέρηση που υπάρχει, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μπούτα, έχουν πληρωθεί κάποια χρήματα που δεν είχαν πληρωθεί πολλά χρόνια. Είναι παρελθόντων ετών. Ναι, πληρωθήκαν όμως αυτά. Είχαν γίνει εκτιμήσεις. Δεν ανταποκρίνονται στη ζημιά. Ωραία. Τώρα, τα κύρια ζητήματα τα οποία, σαν αιχμή του δόρατος, είναι η κοινή αγροτική πολιτική που λέει ο κύριος Υπουργός και τίναξε την μπάγκα στον αέρα. Από το 2013 είναι απλήρωτα τα πετρέλαια. Ποια μπάγκα τίναξε στον αέρα? Καταργήθηκε η επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο. Αυξήθηκε ο ΦΠΑ στα αγροτικά με εφόδια από το 2013 στο 24% 11%. Πώς θα μειωθεί το κόστος παραγωγής όταν το πετρέλαιο ακριβένει? Όχι ακριβένει, κόβεται η επιστροφή φόρου. Όταν αυξάνεται ο ΦΠΑ. Μάλιστα, κύριε Μπούτα, να απαντήσει και ο Υπουργός, τα βάλατε τα ζητήματα. Πουλάμε τα προϊόντα μας, και δεν μας δίνουν τιμή. Μας δίνουν τιμή, ανοιχτή τιμή. Πού ακούστηκε αυτό μετά από 4-5 μήνες? Σε όλα τα προϊόντα. Λοιπόν, σημαντικά. Εν πάση περιπτώσει, τα ξέρει ο κύριος Υπουργός. Τα ξέρει. Εμείς θα βγούμε καλό με τον κόσμο μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή του Μπλόκου. Δεν είναι μόνο τη Θεσσαλία. Είμαστε από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Συμμετέχουν 11 ομοσπονδίες, 110 αγροτικοί σύλλογοι, 30 μπλόκα. Θα πάτε σε κινητοποιήσεις με κλειστούς δρόμους, κύριε Μπούτα? 23 το μήνα είναι αποφασισμένο να στηθούν τα μπλόκα. Μάλιστα. Και δουλεύουν. Κύριε Υπουργέ, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, να απαντήσει ο Υπουργός για να κλείσουμε. Κωδικοποιημένα θα απαντήσω. Πρώτον, όσον αφορά την ΚΑΠ, την κοινή αγροτική πολιτική, ξεκαθαρίζουμε ότι είναι άλλη στρατηγική του κυρίου Μπούτα, άλλη δική μας. 3,5 δις περίπου κάθε χρόνο είναι κοινοτική πόρη. Δεν τα βάζω εγώ. Και είναι κοινοτική πόρη τους οποίους πρέπει να πάρουμε, τους διαχειριζόμαστε, γιατί είναι ουσιαστικά η μόνη πόρη που έχουμε στα χέρια μας για να στηρίξουμε τον αγροτικό χώρο. Α, κύριε Υπουργέ, αυτή όμως η διαχείριση, σας παρακαλώ, κύριε Μπούτα, η διαχείριση των κοινοτικών πόρων διέπεται από συγκεκριμένους κανονισμούς. Το 55% των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν τον αγροτικό χώρο. Με αυτά ξεκληριζόμαστε. Αυτά τα διαχειριζόμαστε, μας τα δίνουν και δεν μας τα δίνουν να τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ωραία, και ξεκληριζόμαστε. Γιατί δεύτερον, επιτρέψτε μου, πέστε στον κόσμο
Πέστε στον κόσμο ότι δεν τα θέλουμε τα συγκεκριμένα χρήματα. Να σας πω μπράβο σας ότι δεν τα θέλετε και έχετε μια πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι. Δώστε μας εγγυημένες τιμές που ζητάμε. Δεύτερον, μπήκαν μερικά ερωτήματα. Να καλύπτω το κόστος και δεν τα θέλουμε. Μην λέτε ότι φορολογείται οι αγρότες από το πρώτο ευρώ με 22%. Έχουμε το αφορολόγητο και από το αφορολόγητο και πέρα είναι το 22%. Και επειδή βάζετε διαρκώς το τεκμήριο. Αυτός που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα. Το τεκμήριο μέχρι το αυτός κουσού, που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα. Των 8.500-9.000 ευρώ το τεκμήριο είναι το αφορολόγητο. Από εκεί και πάνω, ναι. Συμφωνώ, αλλά και εκεί πάλι θα υπάρξει μια παρέμβαση στο τεκμήριο, ούτως ώστε να καλύψουμε το σύνολο των αγροτών να μην λαμβάνεται υπόψη το τεκμήριο στη φορολόγησή τους. Οι 500.000 ευρώ έχουμε όσον αφορά τις πληρωμές. Σας παρακαλώ. 3,7 δις σημαίνει πληρωμές εκκρεμωτήτων και βεβαίως ανηλυμένων υποχρεώσεων όταν από το 2008 μέχρι σήμερα υπήρχαν τεράστια προβλήματα και φτάσαμε σε ένα σημείο πραγματικά να αποτελεί ρεκόρ από καταβολή της κοινή ευρωπαϊκή πολιτική οι πληρωμές της χρονιάς. Θα λέω αυτά για να τα ακούσουν οι αγρότες και να έχετε υπόψη σας κύριε Μπούτα. Και τελειώνετε κύριε. Και να έχετε υπόψη σας κύριε Μπούτα ότι όσον αφορά αυτό που αναφέρατε για το ακατάσχετο, κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Ξέρετε κι εσείς και εμείς και αυτό το μνημόνιο που έχουμε στην πλάτη μας, μην νομίζετε ότι το έχουμε κι εμείς και με μεγάλη χαρά. Αλλά όμως είμαστε υποχρεωμένοι από την ώρα. Όχι, δεν έχουμε από την ώρα λοιπόν, από την ώρα που υποστηρίζουμε ένα χώρο, που ένα χώρο που αυτός ο χώρος για να επιβιώσει έχει ανάγκη να συνυπάρξει με την κοινή αγροτική πολιτική τουλάχιστον σήμερα μέχρι να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Εμείς θα τα υπηρετήσουμε αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε κύριε Μπούτα. Έτσι αλλιώς τώρα. Επιστροφές του υποφόρου κατανάλωσης πετρελαίου και του ΦΠΑ. Επιστροφές μέχρι σας το πρώτο 15ήμερο του Ιανουαρίου γύρω στο 130 εκατομμύρια. Δεν θέλω να μπαίνω σε λογικές τέτοιες, διότι είναι ζητήματα τα οποία όταν έχουμε τις συναντήσεις τα λέμε. Ζημιές έχουν υποστεί και που δεν καλύπτονται από το ασφάλιστρο του ΕΛΓΑ. Γίνεται μια προσπάθεια να ενταχθούν στην κλιματική αλλαγή και μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συζητήσεις που γίνονται αυτή την ώρα δεν είναι μόνο δικό μας θέμα η κλιματική αλλαγή. Είναι όλη η Ευρώπη. Οποιαδήποτε κάλυψη δεν μπορεί να καλυφθεί με πόρους εθνικούς. Διότι άμα έχουμε πόρους εθνικούς και πληρώνουμε στον αγροτικό χώρο, τα πακέτα χατζηγάκι και οι καταλογισμοί και τα πρόσφυγα. Κύριε Μπούτα, πώς έδωσατε πέρυσι στον ΕΛΓΑ? Από τον προϋπολογισμό δώσατε την προσοχή στον ΕΛΓΑ. Στον ΕΛΓΑ δεν πάει ούτε ένα ευρώ, ναι, από τον προϋπολογισμό. Είναι από τα αποδοτικά τα χρήματα του ΕΛΓΑ. Όχι στον ΕΛΓΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μπούτα, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπούτα, νομίζω ότι σήμερα ξεκινάμε το διάλογο. Στα μπλόκα, εκεί θα μιλήσουμε. Θα σας περιμένουμε εκτός από τα μπλόκα και εδώ στο στούντιο. Να έρθει και ο κύριος Αποστόλου, νομίζω ότι μέχρι 23 του μηνός να τα συζητήσουμε όλα. Εμείς να σας φερθούμε όπως σας φερόντουσαν άλλες φορές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα υπάρξει καμία. Κύριε Μπούτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανοιχτή πρόσκληση να έρθει στο στούντιο, να έρθει και ο κύριος Αποστόλου μέχρι τις κινητοποιήσεις σας, να ξανασυζητήσουμε τα θέματά σας.